Δι' αυτά πολεμήσαμεν. Το απόφθαγμα του στρατηγού της Ελληνικής Επανάστασης Ιωάννη Μακρυγιάννη συνδέει τις αρχαιότητες με τον αγώνα των Ελλήνων, γι' αυτό και προτάσσεται στην περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 26 ελληνικές αρχαιότητες που αποτέλεσαν τις πρώτες μουσιακές συλλογές ή προήλθαν από τις πρώτες ανασκαφές του ελληνικού κράτους που ξεκίνησαν το 1838, συνδιαλέγονται με 26 έργα του 18ου και 19ου αιώνα, αναδεικνύοντας την πολυσήμαντη σχέση των αρχαιοτήτων με την ιστορική πορεία των Ελλήνων προς την ελευθερία. Η ανακάλυψη των αρχαίων μνημείων της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους περιηγητές τον 18ο αιώνα αξιοποιήθηκε στην ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα. Στη χάρτα του Ρίγα Φεραίου, η αλληγορική μορφή της Ελλάδας περιτριγυρίζεται από τεκμήρια της αρχαίας παράδοσης. Μυθολογικές παραστάσεις, αρχαία νομίσματα και τοπογραφικά σχέδια από ιστορικούς τόπους όπως η Αθήνα, οι Πλατέες και η Σαλαμίνα. Η εικόνα όμως της Ελλάδας που θα κατακλείσει την προεπαναστατική εικονογραφία είναι αυτή της υπόδουλης στον Οθωμανικό ζυγό. Άλλοτε εμφανίζεται να αντικρίζει μελαγχολικά τις αρχαιότητες που την περιβάλλουν και άλλοτε παριστάνεται ρακένδυτη ή ταλαιπωρημένη με σαφείς αναφορές στον Οθωμανό δυνάστη. Το ένδοξο παρελθόν δηλώνεται συνήθως είτε ως γενικότερο σκηνικό με αρχαία ερείπια και θραύσματα αγαλμάτων, είτε με φόντο την Αθηναϊκή Ακρόπολη που συνιστά τόπο αναφοράς για τους αρχαιολάτρες της εποχής. Στα 1797, ο ελληνικής καταγωγής αξιωματικός Ντίμος Στεφανόπολη επισκέπτεται για λογαριασμό του Ναπολέοντα τη Μάνη και ανακαλύπτει σε αρχαίο ναό ένα ανάγλυφο με την επιγραφή «Νίκη ή θάνατος». Η δορυφόρος ελευθερία που προοριζόταν για δώρο στον Βοναπάρτη ανακαλούσε ίσως στους δημιουργούς της την Αθηνά πρόμαχο των αρχαίων, όπως παραδειγματικά παρουσιάζεται στην έκθεση με ένα μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο από την Αθήνα των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. Αυτή η πολεμική θεά θα εμπνεύσει τα σύμβολα της Επανάστασης του 21, όπως και εκείνα του επίσημου ελεύθερου κράτους. Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα γενικεύεται η διαρπαγή αρχαιοτήτων στον ελλαδικό χώρο. Το 1806 ο Σατοβριάνδος διαπιστώνει με απογοήτευση. Οι καταστροφές στην Ελλάδα ακολουθούν με τόση ταχύτητα η μία την άλλη, ώστε συχνά ένας περιηγητής δεν βρίσκει ούτε αχνάρι από τα μνημεία που άλλος περιηγητής είχε θαυμάσει λίγους μήνες πριν. Πρώτος σταθμός η Ακρόπολη των Αθηνών. Ο Λόρδος Έλγιν στο διάστημα 1801-1803 αποσπά με βίαιο τρόπο γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη από την Ακρόπολη καθώς και από άλλα μνημεία της Αθήνας και της Αττικής. Ως μάρτυρες του βανδαλισμού παρουσιάζονται το μαρμάρινο θράσμα ανδρικής κεφαλής από τη βόρεια Ζωφόρο του Παρθενώνα και ο μαρμάρινος κορμός πολεμιστή που κοσμούσε τη Ζωφόρο του Ερεχθείου. Δεύτερος σταθμός, οι Μυκήνες. Η λαφυραγώγηση του μεγαλοπρεπούς Μυκηναϊκού τάφου, γνωστού ως Θησαυρός του Ατρέα, ξεκινά το 1802 από τον Λόρδο Έλγιν και συνεχίζεται από άλλους μέχρι το 1831. Τα ευρήματα πωλούνται κυρίως στο Βρετανικό Μουσείο. Μερικά καταλήγουν στο Μόναχο, την Καλσρούη και το Βερολίνο. Ανάγλυφα θραύσματα που προήλθαν από συστηματική ανασκαφή της ελεύθερης ελληνικής πολιτείας το 1878 μαρτυρούν την περιπέτεια ενός μνημείου που εξακολουθεί να είναι διαμελισμένο σε 3 χώρες και 6 μουσεία. Τρίτος σταθμός, η Αίγινα. Το 1811 οι αρχιτέκτονες Κόκκερελ και Φον Χάλερστάιν αποσπούν τα αριστουργηματικά αγάλματα των αετωμάτων του περίφημου δωρικού ναού της Αφέας. Παρά τις αντιρρήσεις των κατοίκων, τα γλυπτά καταλήγουν στη Βαυαρία για να κοσμήσουν την γλυπτοθήκη του μονάχου. 3 μαρμάρινες κεφαλές κρανοφόρων πολεμιστών που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από ανασκαφή του 1901. Τέταρτος σταθμός, οι βάσες της Αρκαδίας. Το 1812, οι Κόκκερελ και Φον Χάλερστάιν αποκαλύπτουν τμήματα από τον γλυπτό διάκοσμο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα.
Οι κάτοικοι και εδώ αντιδρούν, αλλά τελικά τα γλυπτά πωλούνται στο Βρετανικό Μουσείο. Σήμερα, ο πλαστικός διάκοσμος του μοναδικού ναού είναι διαμελισμένος σε 3 χώρες και 4 μουσεία. Τα θράψματα των γλυπτών που εκτίθενται προήλθαν από ανασκαφές της ελληνικής πολιτείας. Μετά την κήρυξη του αγώνα, τα αρχαία πρότυπα εμπνέουν την εικονογραφία του κινήματος του φιλελληνισμού. Η υπόδουλη Ελλάδα αποτινάζει τώρα τις αλυσίδες της με τη βοήθεια της Ελευθερίας και της Αθηνάς. Η αρχαιοπρέπεια της αλληγορικής σύνθεσης του Ραβό στοχεύει τόσο στην αφύπνιση της ιστορικής συνείδησης των Ελλήνων, όσο και στην ενεργοποίηση του φιλελληνισμού. Στη μάχη της Ακρόπολης απεικονίζεται κατά πάσα πιθανότητα η ασίμολη Δωρίγη, η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο υπερασπιζόμενη τον Ιερό Βράχο. Η μορφή προβάλλει στα προπύλα ως η προσωποποίηση της Ελλάδας, αποφασισμένη να υπερασπιστεί ένοπλα το δικαίωμα στην ελευθερία. Την ίδια εποχή, ο ρομαντικός ποιητής Λόρδος Βύρων αναδεικνύεται σε προτεργάτη του φιλελληνισμού και η εικόνα του, στην προσωπογραφία του Άνταμ Φρίντελ, σφραγίζεται από ένα αρχαιοπρεπές κράνος. Ανάλογα, προβάλλεται και η μορφή του πρωταγωνιστή της Επανάστασης, Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα. Η φιλελληνική δράση στοχεύει συστηματικά και στη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του αγώνα. Οι έρανοι ενισχύονται και με εκθέσεις, όπου πωλούνται έργα τέχνης, αλλά και αντικείμενα των διακοσμητικών τεχνών. Η φιλελληνική εικονογραφία εξαπλώνεται με κάθε τρόπο, ακόμη και σε χρηστικά αντικείμενα. Ο φιλελληνισμός κορυφώνεται το 1827 με την ναυμαχία στο Ναβαρίνο. Η ναυτική σύραξη αποδόθηκε σε πολλές εκδοχές, όπως η περίτεχνη ζωγραφική αποτύπωσή της σε γαλλικό αρχαιοπρεπές βάζο ανάμεσα σε δύο νίκες. Ο αγώνας, ωστόσο, για την προστασία των αρχαίων έπρεπε να αναλυφθεί από την ελεύθερη ελληνική πολιτεία. Το 1827 απαγορεύεται η διαρπαγή των αρχαίων, ενώ 2 χρόνια αργότερα ιδρύεται Εθνικό Μουσείο. Ο αποχαιρετισμός στα όπλα θα πραγματοποιηθεί με φόντο το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπως συμβολικά παριστάνεται στο ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Βριζάκη το 1863. Η σύντομη ιστορική αναδρομή στην Ελληνική Επανάσταση ολοκληρώνεται αλληγορικά με την μορφή της φτερωτής νίκης, όπως την οραματίστηκαν και την αποτύπωσαν εικαστικά οι αρχαίοι Έλληνες. Η εμβληματική μυθική μορφή εμπνέει και σηματοδοτεί κάθε αγώνα για ελευθερία και αυτοδιάθεση, κάθε μικρή ή μεγαλύτερη νίκη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η κληρονομιά της αρχαιότητας. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας για τον Γιώργο Σεφέρη. Και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει.